Μάλιστα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μετά τον καφέ και το καταπληκτικό νερό από τα Λευκά Όρη της Κρήτης, το οποίο πραγματικά είναι το καλύτερο νερό που θα μπορούσατε να δώσετε στον οργανισμό σας. Ήρθε η ώρα των μελομακάρονων. Επιτέλους, παιδιά, 3 Δεκεμβρίου, πάμε να φτιάξουμε μελομακάρονα. Κωνσταντίνε, δείξε μας τα ωραιότερα μελομακάρονα για το σπίτι μας, με την Έλενα και με τον Νίκο. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα μαζί με τον Κωνσταντίνο Κωστάκη, ο οποίος θα μας κάνει τα πιο νόστιμα μελομακάρονα. Και επειδή τα δοκίμασα, το επιβεβαιώνω. Γιατί είναι το πιο νόστιμα. Λοιπόν. Ωραία, να ξεκινήσουμε με την κάρτα ή όχι? Βέβαια, θα ξεκινήσουμε. Τα βλέπουμε εμείς κιόλας, δεν πειράζει, οκ. Okay. Ας δούμε την καρτούλα μας. Ναι, μελομακάρονα, 250 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι και το ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 150 γραμμάρια ρακί. Ρακί! 200 γραμμάρια ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, αλεύρι περίπου 1,5 κιλό για όλες τις χρήσεις και είπες και ελαιόλαδο. Και ελαιόλαδο. Και η δεύτερη κάρτα με τα υλικά και το σιρόπι. Έχουμε το σιρόπι μας, βέβαια. Λοιπόν, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια μέλι θυμαρίσιο, μία κανέλα ξύλο και χυμό από μισό λεμόνι. Και την φλούδα από το λεμόνι. Δεν την πετάμε. Όχι. Ωραία. Τέλεια. Και επειδή λοιπόν πλησιάζουν οι γιορτές και πρέπει να φάμε μελομακάρονα, μπορώ να σου πω ότι είναι τα πρώτα που θα φάμε. Ωραία. Και εγώ προσωπικά. Ωραία. Καιρός λοιπόν να μυρίσει κανέλα, πορτοκάλι. Ακριβώς. Όλα αυτά τα ωραία μέλη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσω να ανακατεύω τελικά, θα κάνουμε το εξής, γιατί θα φορέσω γάντια. Ναι. Να κάνω το ξύσμα πρώτα από το πορτοκάλι. Mm-hmm. Φρέσκα πορτοκάλια ακέρωτα, τα έχουμε πλύνει. Mm-hmm. Θέλουμε αρκετό μείγμα. Αυτό είναι το σιροπάκι που το έχω ήδη ετοιμάσει. Είναι ζεστό. Θέλω να σου πω ότι είναι τα αγαπημένα μου. Τρελαίνομαι, δηλαδή μόλις ξεκινάμε, ξέρεις, έρχονται οι γιορτές, πλησιάζουν και αρχίζουν οι μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες. Και το μέσα στο πράγμα που σκέφτεσαι είναι μελομακάρονα. Ναι, να μυρίσει το σπίτι, πιο πολύ από τις κουραμπιέδες μου αρέσουν τα μελομακάρονα. Ναι, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν τους θέλω. Δεν μπορώ, δεν τους θέλω. Είναι ωραίο και λίγο βούτυρο. Α. Με το με το κουραμπιέ και όλα αυτά. Α, το βούτυρο. Εντάξει, να μυρίσει και βούτυρο εκτός από κανέλα και. Άμα θέλουμε να μυρίσουμε βούτυρο, θα κάνουμε ένα κέικ. Εντάξει. Θα φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο κέικ. Αυτό, ένα χριστουγεννιάτικο κέικ. Λοιπόν, κάνω και το χυμό για να είμαστε έτοιμοι. Είδες, σου έχω χαλάσει το ντεκόρ, έτσι. Έχω πάρει κανένα δυο. Εντάξει, λίγα φύγαν, αλλά έχω φέρει και άλλα να μελώσουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα φάει όλο το πλατό. Θα φάνε όλοι, έτσι ακριβώς. Όλοι. Και μετά, αν έχετε όρεξη, θα φτιάξουμε και το ζυμάρι. Να ψήσουμε και αυτά. Τέλεια. Τι λοιπόν έχουμε κάνει τώρα? Τώρα απλά στίβω το χυμό για να είναι έτοιμος, ούτως ώστε να φορέσω τα γάντια και να κάνω το ζυμάρι. Ωραία. Απλά με τα γάντια δεν θα μπορέσω να κάνω το χυμό. Ωραία. Έχουμε το χαρτάκι. Να κάνω λίγο εδώ. Εντάξει, μπορείτε να πει. Μαγειρεύουμε τώρα μετά. Στο τέλος θα καθαρίζουμε. Εντάξει, στο τέλος θα μελώσουμε κιόλας. Για να δούμε, θα το βάλω. Γενικά δηλαδή είναι εύκολα το μελομακάρονα. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Γιατί και η συνταγή που σας δείχνω σήμερα. Αχ, το σκίσαμε. Δεν πειράζει, έχω και δεύτερο εφεδρικό. Ας μην βάλουμε, μωρέ, δεν πειράζει. Αν σκίσουμε κι αυτό, θα τα κάνουμε χωρίς. Τα χέρια είναι πειράζει. Πλημένα. Έλαντε. Καθαρά είναι τα χεράκια. Μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε με το λάδι που είπαμε ότι έχει ηλιέλαιο και ελαιόλαδο μαζί. Αν έχετε κάποιο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, δεν χρειάζεται ηλιέλαιο. Mm. Λέω και ηλιέλαιο γιατί σε κάποια σπίτια μπορεί να έχουν βαρύ ελαιόλαδο. Mm. Οπότε πρέπει να το ανακατέψουμε λίγο ηλιέλαιο για να μπορεί να μας βγει ελαφρύ το γλυκό. Για να μην μας ξεράσει το λάδι. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη και ξεκινάμε το ανακάτεμα για να μας λιώσει ζάχαρη. Α, με το χέρι το κάνουμε. Με το χέρι. Εντάξει, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με ένα μίξερ, αλλά δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Το μελομακάρονο, το μυστικό του είναι το λίγο ζύμωμα. Mm. Γιατί αν το ζυμώσεις πάρα πολύ, θα σφίξει το ζυμάρι και θα μας βγουν πετρούλες μετά. Οπότε δεν θα έχουμε αφράτα μελομακάρονα όπως είναι αυτά τώρα που είναι μπισκότα για να μπορέσουμε να τα μελώσουμε ωραία. Κοίτα την άλλη, καθαρίζει. Δεν μπορώ να τα πετάω. Έτσι πρέπει. Είπαμε ότι θα με βοηθήσει η Έλενα σήμερα. Βέβαια. Να τα πετάμε. Ό,τι δεν χρειάζεται να φεύγει. Να φεύγει, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχει λιώσει η ζάχαρη. Ναι. Στο σπίτι που έχετε περισσότερο χρόνο, το ανακατεύετε ακόμα. Πολύ. Βάζουμε τώρα τη ρακή.
Εγώ βάζω ρακί, γιατί είπαμε, είμαι κριτικός, έχουμε ρακί. Κωνσταντίνε, εγώ δεν την ένιωσα καθόλου όμως το μακάρονο. Όχι, κάνει αυτό το τραγανό. Μπορείτε να βάλετε τσίπουρο, μπορείτε να βάλετε κονιάκ. Δεν είναι δηλαδή η ρακί απαραίτητη. Για το άρωμα μπαίνει. Μπαίνει για να κάνει την τραγανάδα. Α. Αυτό το τραγανό που κάνει το μπισκότο, το κάνει το αλκοόλ. Α, οκ. Άρα σε όλα τα μπισκότα υπάρχει αλκοόλ. Στα περισσότερα. Ειδικά σε αυτά που είναι λαδιού, έχει αλκοόλ. Ρίχνουμε και το χυμό. Είδατε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν έχει κάτι δύσκολο. Μέχρι τώρα ναι. Είδες, πάρα πολύ εύκολο. Ρίχνουμε την κανέλα και το γαρίφαλο. Ωραία. Που είναι απαραίτητα. Ναι. Και τώρα τι θα μου κάνεις, Νίκο. Έλα. Θα βάλεις λίγο αλεύρι εδώ μέσα, που έχουμε το μπέικιν, τη σόδα Πόσο και το αλάτι. Αρκετό για να το ανακατέψουμε. Γιατί αντί να ρίξουμε τη σόδα στο χυμό πορτοκάλι και το μπέικιν μέσα στο αλεύρι, τα ανακατεύουμε όλα μαζί στο αλεύρι και τα ρίχνουμε μέσα στο ζυμάρι. Α, είναι ένα κολπάκι κι αυτό. Ένα tip. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, έχει πάρει χρώμα το λαδάκι μας από την κανέλα, από το γαρίφαλο, μυρίζει το πορτοκάλι. Και τώρα θα μου ρίξεις αυτό, Νίκο, μέσα και μετά θα αρχίσεις να μου ρίξεις το μόλο. Α, όλο. Ναι, ναι. Και μετά θα αρχίσεις να μου ρίχνεις αλεύρι από το άλλο. Ωραία. Με το κουτάλι. Σου ρίχνω. Ναι, ναι, ναι. Το χαλτίνι, μπράβο. Καθαρές δουλειές κάνουμε, είδατε, δεν σας βάζω δύσκολα. Έχει βάλει εμάς να δουλεύουν και αυτή τρώει τώρα. Το ξαναλέω, μπράβο, σου είπα πριν να σου πω και τώρα. Χαίρομαι, μου αρέσει. Είναι πεντανόστιμο. Πεντανόστιμο. Εννοείται ότι χρησιμοποιούμε καλά υλικά, φρέσκα πορτοκάλια, είπαμε ακέρωτα, ελαιόλαδο, εξαιρετικό παρθένο. Μου ρίχνεις, Νίκο, μέχρι να πάμε ζυμαράκι σφιχτό. Κωνσταντίνε, αυτές οι γραμμές πώς τις κάνεις? Αυτές οι γραμμές τις κάνω, όχι. Έχω μία κουτάλα που έχει αυτές τις τρύπες στο μαγαζί και κάνω αυτό το πράγμα και το πιέζω και μου το βγάζει. Εδώ θα το δείξουμε τώρα με το πιρούνι. Ρίξε μου αρκετό, ρίχνε μου, μη φοβάσαι. Φοβάμαι σου... Όχι, όχι, μην αγχώνεσαι. Μην κάνω καμιά χαζομάρα. Γιατί δεν θα προλάβουμε να μελώσουμε τα μελομακάρονα. Τι ζήτατε τις καρτέλες μας, μιλάω εγώ που κομμένη. Ρίξε μου αρκετό. Όπου είναι υπέροχη. Σχεδόν όλο θα το πάρει. Είδατε, δεν θέλει πολύ ζύμωμα. Κατευθείαν πήρε. Κατευθείαν, ναι. Μορφή, ναι. Λοιπόν, ρίξε μου κι άλλο. Θα το πάρει σχεδόν όλο. Αυτή είναι η κουτάλα σου. Αυτή είναι τώρα για να σιροπιάσουμε. Εντάξει, δεν θέλουμε άλλο. Λοιπόν, επειδή νομίζω δεν προλάβουμε να το δείξουμε εδώ μέχρι να γίνει η ζύμη μας. Είναι έτοιμη? Ναι, ναι. Άμα είναι έτοιμη, ωραία. Έλεγα μήπως τα μελώσουμε. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις, θα ανοίξουμε την κατσαρόλα που έχουμε έτοιμο το σιρόπι. Ναι, για πες. Και μέχρι να δείξω εγώ πώς θα κάνουμε, θα ρίξεις μέσα σε αμελομακάρονα να τα μελώνουμε. Έτσι, τα όλα ένα. Ρίξε αρκετά, όσα χωράει η κατσαρόλα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πιέζουν να κατεβούν κάτω, ναι, ή θα κατεβούν γι' αυτό μόνα σου έχω εδώ, αυτό εδώ και κάνουμε αυτά. Το σιρόπι μας είναι καυτό, ρίχνε, μην φοβάσαι. Αμέ θα τα ρίξω όλα. Και παίρνουμε μικρά μπαλάκια και τώρα κάνουμε το εξής. Κάνουμε αυτό, εάν θέλουμε ένα πολύ εύκολο σχήμα είναι αυτό. Το πατάμε έτσι. Καλή, δείτε τι ωραία που τα μελώνω. Και κοιτάξτε πόσο όμορφο ναι. είναι. Έτσι. Και πολύ απλό. Τα πρώτα μελομακάρονα. Δεν έχω ξαναφτιάξει μελομακάρονα, συνήθως το αγοράζω. Εντάξει, δεν προλάβαμε, παιδιά, αλήθεια. Είναι αυτό. Αυτό. Δείχνουμε και λίγο εδώ το πώς θα φτιάχνουμε τα μελομακάρονα, τη ζύμη. Καλή, δείτε. Μπορούμε να το δείξουμε. Είναι εδώ, τέλειο. Μπράβο, αυτό. Με το πιρουνάκι, πολύ απλό. Α, για να δώσουμε το σχήμα, το σχέδιο. Εντάξει, αυτό είναι πολύ εύκολο για να το κάνουμε. Πόση ώρα να το αφήσω? Λοιπόν, πόσα λεπτά? Άσε με εμένα. Έβαλα μπόλικα. Έβαλες μπόλικα, καλά έκανες, γιατί είμαστε πολύ εδώ. Είναι ζεστό το σιρόπι. Θέλει να τα πατάμε. Θέλουν λίγο πάτημα. Και τώρα βέβαια εξαρτάται πόσο μελωμένα τα θέλετε. Εγώ τα αφήνετε λίγο ή πολύ. Εξαρτάται το μελωμά σα. Και εσύ, ε. Ναι, τα και θέλω εγώ, πολύ και εγώ. Τώρα λίγο να κρατάει το τραγανό του, μ' αρέσει. Λίγο όμως. Αλλά να είναι εξής πολύ. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει. Θέλω να είναι μελωμακάρονο. Να είναι μελωμένο, μαλακούλι. Όσο μένει, ρουφάει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να βγει τραγανό στην αρχή, αλλά στην πορεία, μετά από 2-3 ώρες, το τρως και έχει αλλάξει υφή το μελομακάρονο, γιατί έχει εισχωρήσει το σιρόπι μέσα. Γι' αυτό κάνουμε και ένα ρεό σιρόπι, δεν το είπαμε. Α, ναι. Ωραία. Ωραίο σιρόπι. Αυτό. Και μετά. Και μετά θα πασφαλίζουμε με. Το τελείωμα, δείτε το. Τελείωμα. Δείτε το τελείωμα. Λίγο όμορφα. Αυτό πήγα να γυρίσω εδώ. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Βάζουμε σου αρκετό καρυδάκι. Ελληνικό φρέσκο καρύδι. Όχι, παιδιά, δείτε. Να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα. Παναγιά μου. Γιατί η γιαγιά μου σου λέει δεν τα προλαβαίνει να τα γράψει.
Θέλει και το πρώτο της γυναίκα. Ξανά. Εννοείται. Και λίγο κανέλα. Ωραία, μελομακάρονα, υλικά, 250 γραμμάρια ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι και το ξύσμα από τα δύο πορτοκάλια, 150 γραμμάρια ρακί, 200 γραμμάρια ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, ένα κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι γλυκού σόδα, μία κουταλιά της σούπας baking powder, αλεύρι περίπου 1,5 κιλό για όλες τις χρήσεις. Και το σιρόπι μας, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια μέλι θυμαρίσιο, μία κανέλα ξύλο και χυμό από μισό λεμόνι και τη φρούδα, δεν την πετάμε. Έτσι. Και εσύ είναι το τρίμα καρυδιού που δεν είναι. Και ειδού το αποτέλεσμα. Ναι. Ειδού το αποτέλεσμα. Και εδώ είναι το αποτέλεσμά μας. Και το αποτέλεσμα το νιώσα και εγώ στον ουρανίσκο μου και ήταν εξαιρετικό. Ναταλία, είναι έτοιμο το μακαρόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέρε το μεγάλο ή το μικρό. Το μικρό. Το μικρό σε εμάς, το μεγάλο να πάρει στα παιδιά. Μπράβο. Εδώ κάμερες και τα λοιπά. Ορμάτε. Το μεγάλο στα παιδιά, το μικρό σε εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λογικό, δεν είναι. Γεια σου. Μπράβο, βρε Νικολίνο. Μπράβο, βρε Νικολίνο. Σε βλέπω σαν κινούμενη ο μελομακάρον αυτή τη στιγμή. Α, και εγώ θέλω. Αχ, τι ωραίο που είναι. Δεν θα φας. Άσε, γιατί πρέπει να δώσω λίγο την περσάτσα μας και μετά θα... Εγώ θα πάρω πάντως ένα να δοκιμάσω. Αγάπη μου, να πάρεις και δύο εσύ με το μεταβολισμό που έχεις 19 χρονης και τρία να πάρεις, δεν θα καταλάβεις τίποτα.